Ήταν το τεχνικό πρόγραμμα, ήταν έτσι που νομίζω και την προηγούμενη πίεση. Προφανώς αναβλήθηκε γιατί δεν είχε περάσει από την Επιτροπή Διαβούλευσης και ορθώς αναβλήθηκε η σημερινή συνεδρίαση. Έριξα μια ματιά και στις παρατηρήσεις τις οποίες έγιναν τόσο από επιστημονικούς όσο και από κοινωνικούς φορείς, οι οποίες έχουν σωματωθεί τόσο στην εισήγηση όσο και στην απόφαση της Εκταλιστικής Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά διαβλέπω μια μεγάλη αδυναμία και μια μεγάλη, θα έλεγα, αδικία στην κατανομή των ποσών. Φαίνεται μια υπερβολική συγκέντρωση κονδυλίων στον αστικό ιστό της πόλης Καστοριάς και σχεδόν μια πρωτόγνωρη τουλάχιστον για την εμπειρία που έχω εγώ, κατηγοριοποίηση σε δεύτερη και τρίτη φάση, ως και μηδενική θα έλεγα, για πολλές περιοχές της περιφέρειας του Δήμου μας. Πριν απευθύνω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα, θα ήθελα να ρωτήσω ποιο ακριβώς είναι το συνολικό ποσό της ΣΑΝΤΑ στο οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε και να κατανοούμε, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο με τα νούμερα. Επίσης, βέβαια, έχω μπερδευτεί ποιον πρέπει να ρωτήσω. Γιατί με μεγάλη μου χαρά βλέπω και το Διευθυντή Προγραμματισμού και μέχρι πριν από λίγους μήνες πολύ στενό συνεργάτη, αλλά και όλη τη Δημοτική Αρχή. Θα ήθελα, χωρίς καμία παρεξήγηση στο πρόσωπο του κ. Αντωνίου, να απευθυνθώ στη Δημοτική Αρχή, στον συνάδελφο τον κ. Αμιανού, όποιον άλλον έχει ανάμειξη. Αλλά αν εσείς νομίζετε και θέλετε να επιμείνετε στην προηγούμενη άποψή σας ότι είναι θέμα υπηρεσιακό, νομίζω ότι ο κ. Αντωνίου θα είναι και αυτός σε θέση να μου απαντήσει. Παρ' όλα αυτά, θα παρατηρήσω ότι από το 1260, αφαιρώντας κάποια ποσά τα οποία αφορούν όλο το Δήμο ή συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες στο σύνολό του, έχω υπολογίσει ότι για την πόλη της Καστοριάς απορροφούνται γύρω στα 855 χιλιάρικα, ενώ για το σύνολο των υπολείπων οικισμών ανά την περιφέρεια στο σύνολο του Δήμου, μόλις 142 χιλιάδες. Επίσης, είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι στο Δήμο Καστοριάς έχουμε 37 προτάσεις, ενώ για τα υπόλοιπα χωριά και όλη την περιφέρεια έχουμε μόνο 17. Επιπρόσθετα, ο μέσος όρος ενός τεχνικού έργου για την πόλη της Καστοριάς κυμαίνεται στα 20 χιλιάρικα, ενώ για τα χωριά γύρω στα 8. Αν πάμε και σε πιο απόλυτα νούμερα, θα δούμε ότι και τα χωριά που έχουν κάποια μικρά ποσά, αυτά δεν ξεπερνάνε, δεν είναι καν διψήφιο νούμερο, είναι μονοψήφιο. Και με πολύ μικρά ποσά στην πλειοψηφία τους. Αυτό δημιουργεί μια εικόνα, θα έλεγα, υπερβολική συγκέντρωση στον αστικό ιστό, ειδικά μια χρονιά, το 2017, στην οποία αναμένουμε περίπου τα 12 εκατομμύρια από το έργο της ΕΙΑΚ, το οποίο είναι πολύ κοντά στην τελική του έγκριση και αφορά την αλλαγή του δικτύου ίδρυυσης, που σημαίνει ότι όλη η πόλη θα σκαφτεί εκ βάθρων. Και έχουμε και τα περίπου 13 εκατομμύρια του ΒΑΑ, τα οποία και αυτά προσφέρονται για μεγάλο κομμάτι αστικών αναπλάσεων, ειδικά στην ζώνη παρέμβασης. Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά, εκτός από τα οχτάμινα του ΟΑΕΤ, έχουν μια σημαντική βοήθεια σε τεχνικά μέσα. Όχι, να τις ερωτήσεις και να τις απαντήσεις. Όπως αναλύεις, θα κάνεις πώς κάνεις. Κάνεις ερωτήσεις και να τις απαντήσεις. Τα οποία νομίζω θα μπορούσαν να καλύψουν κάποιες από τις απάντησεις αυτές. Η ερώτησή μου λοιπόν μετά την ανάλυση είναι, γιατί αυτή η τόσο υπερβολικά μεγάλη συγκέντρωση στην πόλη της Καστοριάς, ειδικά σε μια χρονιά που υπάρχουν διαθέσιμα πολύ μεγαλύτερα χρηματοδοτικά κονδύλια και εργαλεία. Και μια δεύτερη ερώτηση είναι πώς θα απαντήσουμε στους κατοίκους της Κρανιώνας, του Μαυρόκαπου, της Ομορφοκλησιάς, της Χαλάρας, του Στεροχωρίου, της Φυσινιάς, του Αγίου Αντωνίου, του Μελά, της Αυγής, της Φεριάς, του Αχωρίου, του Μακροχώρη, του Άφωνη Αϊκυριακή και όλα αυτά τα οποία είναι μέλλον. Τα πήγε και τα υπόλοιπα χωριά. 35 χωριά και πλέον είναι εκτός. Είναι το Δεντροχώρη, τα Μόρφωση, η Παγκοσμία, η Παιδιά, ο Συνδεσμός. Εντάξει, μπορούμε να απαντήσουμε, καταλάβουμε το οποίο μας. Μπορούμε να απαντήσουμε. Έχουν ακριβώς μηδέν. Κύριε Πινιάκο, παρακαλώ. Στην προηγούμενη, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε θέσατε ακριβώς το ίδιο ερώτημα με άλλα λόγια. Όχι, ήταν τελείως διαφορετικό. Τώρα, θέσατε ακριβώς το ίδιο ερώτημα με άλλα λόγια. Μπορείτε να επιμένετε. Αλλά να πάστε να ακούτε. Έτσι. Λοιπόν, λέω το εξής. Καταρχήν, ξαφνικά, υπάρχει ένα δεδομένο. Το δεδομένο το
εξής, ότι στο περσινό τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο εσείς επεξεργαστήκατε, θα σας συνιστούσα να μετρήσετε τα χωριά τα οποία σημαίνουν. Και δεν είναι για την ευαισθησία. Σήμερα δεν είναι για την ευαισθησία, το οποίο δεν έχουμε και καλά κάτι για την ευαισθησία. Στην προηγούμενη νομικό συμβούλιο λοιπόν, είχα πει όπου χρειάζεται παρεμβάσει στην περιφέρεια, την περιφέρεια θα γίνει. Μέσα στους αναμόρφους. Λοιπόν, τώρα, όπως πέρυσι, στο προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα, υπήρχαν 14 έργα που έπρεπε να γίνουν μέσα στην πόλη, και η πλειοδότητα αυτό δεν έγινε. Και μπορώ να τα ρυθμίσω. Κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον, το όψιμο ενδιαφέρον, έχει τα μάτια συμπεράγματα. Αλλά πάντα υπάρχει μια προσφορία σε όλο. Μόνο σε ένα προσφορά μαζί της. Στο ότι πρέπει να γίνουν μελέτες και πρέπει να υπάρχουν τα κονδύλια, όπως και αυτό που αναλογεί στην περιφέρεια πρέπει να πάει στην περιφέρεια. Πρέπει να πάει στην περιφέρεια και θα πάει στην περιφέρεια. Πραγματικά χάρηκα που άκουσα τον κύριο Κουνιάκου που μια έτσι γρήγορη ματιά διαπίστωσε πέντε βασικά σημεία και πλην της τοποθέτησης μου θα ήθελα να κάνω συγκεκριμένα ερωτήματα πρόεδρε για να λάβω απαντήσεις. Και θα σας πούμε για την τοποθέτησή μας στην τότε. Ένα ερώτημα είναι, και να το αριθμίσω, ολοκλήρωση είναι 220.000 και ουσιαστικά είναι του κύριου Αντωνίου το ερώτημα. Είχαμε πει, όταν ήρθαμε σε ρήξη με τον ανάδοχο που είχε το έργο αποχαιρετικό δίκτυο του Πρόεδρου Μουσταμίας και είχαμε τονίσει σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έξετε, γιατί δεν θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε τα απαραίτητα ποσά για την ολοκλήρωση του έργου. Διαχειριστείτε έτσι το πρόβλημα ώστε να ολοκληρωθεί το έργο. Σήμερα βλέπω ότι υπάρχει μια πρόταση στο νέο ΦΕΠ 14-20 δεύτερη βάση ουσιαστικά και θα ήθελα πραγματικά αν έχει γίνει αυτή η πρόταση και αν έχουμε μια προέκληση, μια προώθηση για το συγκεκριμένο έργο. Τι ακριβώ σημαίνει. Γιατί το έργο θα μείνει ξεκρέμαστο και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. 7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μέτρο 1-6, είναι το νούμερο 2. Ομάδα δράσης, κατασκευής, βελτίωσης, δικτύων. Το 2. Ολοκλήρωση εξοπλισμού αντιπροστασίου κατασκευής κλίματος. Τι περιμένουμε. Δεν έχει γίνει, πρόεδρε, δεν έχει... Στην πρόσκληση η οποία είχε βγει για τις αποχαιρετεύσεις, η οποία είχε βγει όπως ξέρετε, ας πούμε, τον Φεβρουάριο με Μάρτη, δεν είχε γίνει η ολοκλήρωση του έργου, δεν είχε γίνει η καθάριση και δεν είχε γίνει ο προϋπολογισμός του καινούργιου έργου. Ωραία. Τώρα έχει γίνει ο προϋπολογισμός του καινούργιου έργου, περιμένουμε επόμενη πρόσκληση για αποχαιρετεύσεις. Είμαστε έτοιμοι σε... Είμαστε έτοιμοι. Απλώς να ανοίξει μέτρο. Άρα να ανοίξει μέτρο στην επόμενη προγραμματική περίοδο ανάλογο. Ναι. Τέτοιο, θα μείνει έτσι. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Να πούμε λίγο για κάποια πράγματα όμως. Παραδείγμα του Γκάρι, κάποτε είχαμε προβάλει μία πρόταση αποχέτευση γερμών Αγίων Αναργύρων. Οι μελέτες ήταν παραδείγματος χάρη από το 1996, τότε τα μισά χωριά ήταν ασφαλτοστρωμένα και όταν πήγαμε να κάνουμε το έργο, διαπιστώσαμε ότι δεν έφταναν τα χρήματα για αποκαταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, με 200.000 από τη ΣΑΤΑ, έστω και ο Δήμος, ολοκλήρωσε όλα αυτά τα έργα, κερδίζοντας κάποιο έργο 5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο συγκεκριμένο το έργο είχαμε την ατυχία να είχαμε μία έκπτωση αναδόχου. Γιατί ήταν αναδόχος ο ανάδοχος, γιατί δεν μπορούσαμε να εκπτωθούμε. Τον ψάχναμε και με δικαστικούς επιμελητές και με τον έλεγχο. Δεν σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να το τραβάμε μέχρι που.
και στην τελική ανάλυση το έργο της αποχέτευσης μεσοποταμίας γίνεται στάξη των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, είχαμε την ατυχία να είχαμε έκπτωση ανατόπου, όχι από ευθύνη είτε του Δήμου είτε των υπηρεσιών. Έτσι, από εκεί και πέρα θα ψάξουμε να βρούμε πού θα βρούμε αυτά τα 220 χιλιάρια και αν θα χρειαστεί μπορεί να αναβάλει και ο Δήμος και βέβαια έτσι θα κερδίσει όμως σε κάθε περίπτωση ένα έργο 7 εκατομμύρια που δεν θα μπορούσε να το ξεκινήσει σε καλύτερα περιπτώσεις διαφορετικά. Εδώ αφορά την ολοκλήρωσή του, εντάξει δεν είναι. Άγιο, και θέλω μία ερώτηση να κάνω κύριε Παρταρίδη. Κώστα, αυτήν εδώ την αίθουσα πριν από ένα χρόνο και κάτι είχε έρθει η διαχειριστική αρχή και είχαμε συζητήσει για αυτό το θέμα και μετά ενημερώθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο και θυμάμαι είχε γίνει το ερώτημα από την αντιπολίτευση και είχαμε πει κάποια πράγματα. Σε εκείνη τη συζήτηση λοιπόν είχαμε συνεννοηθεί με τη διαχειριστική αρχή ότι αυτό πρέπει να προχωρήσει και μιλούσαμε για ένα έργο γιατί στην ουσία είναι ο αντλιοστάσιο που θα μάσει τα λύματα από την περιοχή της Μεσοποταμίας προς την Αγία Κυριακή, προς την έξοδο για την Αγία Κυριακή και μιλούσαμε για μια παρέμβαση περίπου 80.000 ευρώ. Προφανώς δεν θα υπήρχε η σωστή ενημέρωση, μπορεί να μην είναι έτσι. Πριν από 3 εβδομάδες στο γραφείο του Δημάρχου, όταν ξαναήρθε η διαχειριστική αρχή και έτυχε να είμαι και εγώ παρόν, ξανασυζητήσαμε το ίδιο πράγμα και είπαμε ότι πρέπει να κλείσει και το έργο, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αυτό το πράγμα. Μιλήσαμε για 150.000. Σήμερα είδα και εγώ ότι είναι 220. Έχουμε βάλει μέσα και την κοροκυδό, μήπως το κομμάτι που λείπει, έχει γίνει κάτι. Γιατί θα το ρωτούσα και εγώ αυτό. Θα σας πω. Και θεωρώ μισό λεπτό να πω και αυτό. Ότι τότε είχαμε πει ότι εκείνα τα 80.000 ήταν πολύ εύκολο να βγουν αν είχαμε προχωρήσει εμείς σε κάποια πράγματα να τα βγάλουμε από την περιφέρεια, να χρηματοδοτήσει η περιφέρεια για να κλείσει το έργο. Δεν ξέρω τι έγινε και δεν προχώρησαν όλα αυτά. Τέλος πάντων, τουλάχιστον αυτό να μάθω γιατί έχει φτάσει ο προϋπολογισμός 220. Το υπόλοιπο λοιπόν της εργογραφίας που δεν εκτελεστική ήταν 100.000. 100.000 όμως μετά από την έκπτωση, μετά από μια έκπτωση της τάξης του 60%. Αν θα κάνουμε 100.000 δια 0,60 θα φτάσουμε στα 200.000. Και αυτό με μια ανάλογη έκπτωση θα φτάσει στην 100.000. Όμως σε επίπεδο προϋπολογισμών, σε επίπεδο όπως κοστολογούνται τα δημόσια έργα με βάση τα τιμολόγια του υποποθέ, είναι 220.000. Άμα έχουμε ξέρω 10% πάλι για να μην τα επιβαρυνθεί ο Δήμος, απευθυνθήκαμε εμείς στην περιφέρεια που μπορεί να χρηματοδοτήσει το πρόβλημα. Αυτό που είχαμε σκοπό να κάνουμε. Ναι, όπως ξέρετε και, και με κάποια άλλα έργα που είχαμε. Όχι, να σου πω. Όχι. Μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και τα άλλα δύο έργα των 100.000 στην ΦΠΑ δεν εγκρίθηκαν γιατί κάτω από το Υπουργείο είπαν ότι τη στιγμή που ο τελικός δημιούργος είναι η ΔΕΙΑΚ θα πρέπει να πάει 65-35. Επειδή δεν ξέρω κατά πόσο ας πούμε μπορεί η ΔΕΙΑΚ ή και ο Δήμος να βάλει το 65%, περιμένουμε μια καινούργια πρόσκληση ΕΣΠΑ όπου θα είναι 100% ευρώ. Αυτό τώρα, επειδή πάλι μέσω ΔΕΙΑΚ πρέπει να γίνει. Θα υπάρχει θέμα το κοιτάξατε, ερωτήσεις. Όχι, δεν το περιμένουμε κυρίως καινούργια πρόσκληση του ΕΣΠΑ γιατί διαφορετικά. 17 δεν αφήγει για την απογέντευση, μακάρι να πει. Πρέπει να δούμε λίγο την πορεία του. Γιατί αλλιώς έχουμε 65-35. Λοιπόν, κύριε Καρά, να συνεχίσω πρώτα να φτάνω ο Λουκλός. Είναι φαχαλή, ευχαριστώ πολύ. Ο Λουκλός είναι του Βά. Ένα ερώτημα είχα κάνει. Εγώ απάντησα. Α, και αλλιώς είπα ο Λουκλός. Δεν μου απαντάς. Για να ρωτήσω. Σας έδωσε το λόγο. Ευχαριστώ. Αν και για το συγκεκριμένο θεωρώ ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο δεν θα ανοίξει τέτοιο μέτρο, γιατί αν είναι άλλος αναπτυξιακού τομέα η συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο, θα ρωτήσω μόνο πριν συνεχίσω στην τοποθέτησή μου, αν πραγματικά οι πρόεδροι των τοπικών ερωτηθήκανε και κάνανε προτάσεις για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος. Και τελικά δεν ξέρω ποιοι λήφθηκαν υπόψη
για τη σύνταξη του συγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος. Αυτό είναι πραγματικά ένα ερώτημα που θα ήθελα μία απάντηση στο τέλος. Και να σας τονίσω κάποια σημεία συγκεκριμένα. Αντικατάσταση στήλου φωτισμού 6.000 ευρώ, μέτρο 1.6.4 είναι το 3. Ξέρουμε σε όλο το Δήμο υπάρχουν σπασμένοι στήλοι, υπάρχουν περιοχές που δεν υπάρχει καθόλου φως και σήμερα ακόμαστε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη 6.000 όταν καθέτουμε για άλλες δράσεις πολύ περισσότερα λεφτά τα οποία ουσιαστικά είναι αχρίαστα και κατασφαλούνται χρήματα τα οποία θεωρώ είναι άδεια. Συντήρηση Τρυπανιών. Είχαμε πει πέρσι, είχε δοθεί ένα κονδύλιο συντήρησης Τρυπανιών και είχαμε πει εδώ πέρα χειμώνα καιρό τα συντριβάνια λειτουργούσαν. Σήμερα φαντάζομαι μέσα μετά τις παγωνιές ξαναρχόμαστε να καλύψουμε την ταφάνη με άλλες 12.000 ευρώ. Βέβαια κάθε χρόνο όταν γίνεται και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ηλεκτρικό πρόγραμμα, πάντα υπάρχουν, αν θέλετε, αντιδράσεις και αντιρρήσεις από τοπικές κοινότητες, οικισμούς και είναι εν μέρει σωστό, γιατί δεν μπορεί να γίνει εντελώς ισόρροπη κατανομή και ο καθένας για τους δικούς του λόγους θέλει και κάτι παραπάνω για το δικό του χωριό και τη δική του τοπική κοινότητα. Είναι ευνόητο. Από την άλλη βεβαίως μπορώ να το δικαιολογήσω και αν θέλετε να σας δικαιολογήσω ότι με την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος που μπορεί να γίνεται στις αιτήσεις συνεδριάσεις μπορεί να γίνεται και μία αλλαγή. Μπορεί να γίνεται και μία αλλαγή προκειμένου να γίνονται αυτές οι διορθωτικές κινήσεις. Είναι σωστό. Και προβλέπονται. Αυτό όμως που θέλω να εστιάσω και θα παρακαλέσω είτε από τη διοίκηση είτε από την υπηρεσία, εσείς θα αποφασίσετε, να μου δοθεί μία απάντηση, εάν βέβαια ευσταθεί πρωτίστως, το εξής. Διαβάζοντας το τεχνικό πρόγραμμα, την έκθεση θα έλεγα ιδιαιτέρως του ΤΕ και του εισηγητή κυρίου Ήργη, αναφέρει εκεί για το αδιάθετο ποσό που ανέφερε και ο συνάδελφος κ. Βαρχαρίδης ότι έμεινε από πέρσι, ότι δεν καταφέραμε να παρουσιάσουμε το έργο αυτό ενώ είχαμε αποθεματικό, ένα είναι αυτό, και το δεύτερο η χαμηλή απορροφητικότητα της τάξης του 13%. Αυτό κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, αν ισχύει, είναι τραγικό. Γιατί λοιπόν ο Δήμος Καστοριάς να έχει τόσο χαμηλή απορροφητικότητα, γιατί ο Δήμος Καστοριάς να μην μπορεί να εκπονήσει, να εκπονήσει τα χρήματα αυτά και να τα ανταποδώσει σε έργα στους δημότες, στους πολίτες μας, στους συμπολίτες μας. Αυτό είναι το λεπτό σημείο του τεχνικού, του φετινού αν θέλετε, τεχνικού έργου. Σε αυτό θα ήθελα μια απάντηση. Κατά τα άλλα, το θεωρώ ένα πολύ καλό ευχολόγιο. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου να έρθει η σπίτα να ολοκληρωθεί το 100% τη χρονιά και εδώ είμαστε να τα στηρίζουμε αυτά τα έργα. Αλλά με αυτές τις επιφυλάξεις θα ήθελα τις απαντήσεις σας. Καταρχήν, εγώ θέλω να επικεντρώσω λίγο στην Επιτροπή Διαβούλευση. Η Επιτροπή Διαβούλευση θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο να έρχονται προτάσεις και ιδέες και να όλα αυτά να παίρνουν ως τεχνικό πρόγραμμα. Δυστυχώς, ποτέ σε όσες αντιπρόεδρες διαβουλεύσεις έχουν εδώ πέρα, δεν υπάρχει απαραίτητη συμμετοχή. Δεν σα πρόσφερα να βάλετε κιόλα. Ίσως αυτό είναι ο λόγος που μερικές φορές τώρα το τεχνικό πρόγραμμα έχει εστιάσει στην πόλη της Καστοριάς και στα χωριά. Μπορεί να έχουμε προτάσεις από εκεί. Υπάρχει όμως ένα σύστημα, κύριε Αντωνίου, που το είχατε εξηγήσει κάποτε, που αναλογικά, αν θυμάμαι καλά, ανάλογα έχει ένα ποσό και με κάποιους παραμέτρους το κάθε χωριό μπορούσε να διαχειριστεί ένα ποσό. Αυτό δουλεύει, ας πούμε, με το κατά κεφάλαιο. Αυτό είναι στην πράξη που δουλεύει αυτή τη στιγμή. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί βλέπω ας πούμε το οξύμορο, παραδείγματος χάρη, ενώ υπάρχουν από τα χωριά προτάσεις για κάποια πράγματα, δεν μπαίνουν στο τεχνικό πρόγραμμα και μας τα ζητάνε, ας πούμε, σαν να πάρουμε τραπεζοκαθείς που θα ξελογώ μέσα από τα ποτικά του τάπου. Ενώ υπάρχουν προτάσεις, δεν μπαίνουν στο τεχνικό πρόγραμμα. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε εδώ. Βλέπουμε κάτι τέτοιο που σήμερα. Τι είναι σημαντικό. Είμαι 7 χρόνια σε αυτήν την αίθουσα και πραγματικά, επειδή άκουσα τον κύριο Δήμαρχο να λέει ότι και τα προηγούμενα χρόνια συνέβη κάτι ανάλογο, πραγματικά αυτό το φετινό τεχνικό πρόγραμμα το βλέπω για πρώτη φορά. Να λείπουν 35 χωριά από το τεχνικό πρόγραμμα. Τώρα όσο για το αν γίνουν αναμορφώσεις και να μπουνε, αυτά δεν ισχύουν. Αναμορφώσεις γίνονται για να μπει κάτι
το οποίο θα προκύψει στην πορεία. Εγώ θέλω να ρωτήσω, 35 χωριά δεν είναι μέσα. Να μην μιλήσω για τον νόμο. Ο κύριος Χαρανικολόπουλος κάτι θέλησε να πει, δεν ξέρει τον νόμο. Ο κύριος Αντωνίου γνωρίζει πώς γίνεται η κατανομή της ΣΑΤ. Υπάρχει ένα 20% που μπορεί να γίνει για διαδημοτικά έργα και το υπόλοιπο 80% μοιράζεται ανάλογα με τον πληθυσμό. Προφανώς και αυτό δεν έχει συμβεί. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και προφανώς κανένας από εμάς εδώ μέσα δεν περιμένει να εφαρμοστεί στο 100%. Αποκλήσεις πάντα υπάρχουν. Δηλαδή αυτό το 80% που περισσεύει αν διαθέσουμε το 20% για έργα σε όλο το Δήμο, δεν έχει κανένας την απέτηση να μοιραστούν ακριβοδίκια. Δεν μπορεί όμως κάποια χωριά 3 χρόνια να μην περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα. Να μην έχει γίνει ούτε μία παρέμβαση, ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Δεν μπορεί η Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας να έχει 4.800 στο τεχνικό πρόγραμμα. Με ένα πληθυσμό 3.000 κατοίκων. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Στην Πεντάφρυσο δεν έχει διαθέσει ο Δήμος ούτε ένα ευρώ 3 χρόνια. Ένα έργο το οποίο το υποσχέθηκε και ο Δήμαρχος που πήγε με τις υπηρεσίες και ήμουνα και εγώ παρόν, έχει 3 χρόνια, αναβάλλεται και από 12.000 βλέπω με λύπημα ότι γίνεται, μπαίνει στο τεχνικό ένα ποσό της τάξης των 5.000 ευρώ. Θα ήθελα να αναφέρω και εγώ τα χωριά, τα ανέφερε ο κ. Μπηλιάκος. Δεν χρειάζεται, είναι πάνω από 35 χωριά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Δεν έχουμε την απέτηση να γίνουν όλα ακριβώς με το γράμμα του νόμου. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ για πρώτη φορά δεν θα ψηφίσω το τεχνικό πρόγραμμα. Την περασμένη εβδομάδα κύριε Πρόεδρε, όταν το αναβάλατε, προσπάθησα εδώ, είπα ότι να το ξαναρίξω μια ματιά, διότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Θεωρούσα ότι θα γίνουν αλλαγές, δεν ήξερα για ποιο λόγο το αναβάλατε, αλλά είδα ότι πράγματι ξαναήρθε ακριβώς το ίδιο. Ναι. Κύριε Βουδί. Ευχαριστώ. Από όλες τις περιοχές της Μεσοποταμίας, αλλά είναι και άλλα χωριά, τα οποία σαν να μην υπάρχουν στο τεχνικό πρόγραμμα, και ένα τρίτο σημείο και ενίδια σταθμισμού, αυτή την περίφημη μεγάλη βρύση στην Κορισσό, την ψηφίσουμε εδώ και 2-3 χρόνια. Τουλάχιστον φέτος να τη φτιάξουμε. Αυτό. Όσο προβάλλω τελευταίο που βρισκόμαστε, η μεγάλη βρύση στην Κορισσό, ήδη από τα κονδύλια του Υπουργείου Αγροτονίας Λάκη που αναφέρονται στο Θησέα, έχει πάρει δρόμους. Όσον αφορά τις ενστάσεις οι οποίες έχουν δοθεί, και είναι φυσικό, σαφέστατα πρέπει και στην περιφέρεια να γίνονται έργα και σαφέστατα πρέπει να δείξει ο Δήμος το πρόσωπό του. Η ΣΑΤ πρέπει να πηγαίνει τουλάχιστον 30% εκεί. Πριν όμως, ζούμε σε μια περίοδο η οποία έχει αρκά τις χαρακτηριστικά. Και επιτρέψτε μου να ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, εάν εστιάσετε κάποιο ζωτικό πρόβλημα, πού υπάρχει κάποιο οικισμό, με πολύ χαρά να το υλοποιήσουμε. Στην εποχή μας, που είναι δύσκολη η εξεδιασία, που οι τεχνικές υπηρεσίες δεν ανταποκρίθηκαν σε παντουσέ, δεν ανταποκρίθηκαν το παραγάμι το βέβαιο της προσωπικού του. Σε έργα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει, εάν γίνει μια αντιπαραγωγή σε τεχνικά προγράμματα που υπάρχουν και φέτος και πέρσι, θα δούμε ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Κατά συνέπεια, θεμητή η ευαισθησία η οποία εκφράζεται και βεβαίως όπου υπάρχουν παρατηρήσεις και ακέραιες παρεμβάσεις, ειδικότερα καθημερινότητος, γιατί υπάρχουν υπομονές παντού,
όπως η Μάρτια, τα οποία δεν λειτουργούν, όπως κέντρα υγείας, κέντρα υγείας Ράπτους, ιατρία, αγροτικά ιατρία, τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Αλλά έξω από τις υποδομές υπάρχουν και οι ανάγκες. Οι ανάγκες της καθημερινότητας, οι έκπληξης ανάγκες που πρέπει να ανταποκριθούμε σε μικρολέβια. Τελευταία στιγμή, θέλω να σας πω ότι η θεμητή ευαισθησία είναι και δική μας ευαισθησία. Ίσως πολύ μεγάλη κατά συνέπεια σε συζήτηση με στοχευμένες δράσεις μπορούμε να κάνουμε τις δράσεις όσον αφορά τη ΣΑΚΑ με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να εξυπηρετεί την καθημερινότητα και τα αποξημένα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε κάποιους συγκεκριμένους. Θεωρώ στα λεγόμενα του κυρίου Δημάρχου ότι με αρκούν η κατάφορα. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον μου και η ευαισθησία μου δεν είναι όψιμη. Ήταν από την αρχή της ανάπτυξης του πρακτικότητας μου, αν θέλω να γυρίσω δύο χρόνια πίσω, ήμουν υπέρμαχος. Πολύ σύντομα. Ήμουν υπέρμαχος της όρομπης περιοχής ανάπτυξης και αν θυμάστε καλά, στις προηγούμενες συζητήσεις του Εθνικού Προγράμματος τα δύο χρόνια είχα μια έντονη αντιπαράθεση με τον κ. Βασιλιάδη για τα ποσοστά μεταξύ πόλης και χωριών. Νομίζω ότι είχα εξηγήσει και στο τέλος και αυτός κατάλαβε και αποδέχτηκε την πιο, δεν λέω τέλεια, αλλά πιο τουλάχιστον ισόρροπη κατανομή μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας θυμίσω όντως την επεξεργασία που είχαμε κάνει σαν αντιδήμαρχος σε ομάδα και υπηρεσία προγραμματισμού για την κατανομή της ΣΑΤΑ το 2016. Την οποία θα καταθέσω και φέτος, αλλάζοντας μόνο το νούμερο της χρονιάς και θεωρώ ότι κάπως έτσι θα πρέπει να γίνεται η κατανομή της ΣΑΤΑ και το 2017. Και γι' αυτόν τον λόγο θα θέλω να διαλογήσω και τη δική μου άρνηση να ψηφίσω αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, δίνοντας ταυτόχρονα, μάλλον συμπληρώνοντας το κίνδυνο να ανατρέχουμε ή να αναβάλουμε τις αποφάσεις μας στο μέλλον μέσω τροποποιήσεων. Νομίζω ότι οι εισηγήσεις υπάρχουν και είναι σίγουρα στη διάθεση του Δημάρχου από πέρσι. Είχαμε προτείνει τότε τη δημιουργία 5. Το ξέρω και δεν Λέμε ότι το ενδιαφέρον δεν είναι όψιμο, αλλά υπάρχει από παλιά. Τώρα έκανε μια κουβέντα. Έλα, έλα, μόνο αυτό έχει τελειώνει, Δημαρχέ. Επίσης θα ήθελα να απαντήσω και σε ίσως τα σχόλια κάποιων άλλων συναδέλφων που προσεγγίζουν ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες οι απόψεις των τοπικών προέδρων. Τόσο στην πρώτη χρονιά μέσω του ερευνηματολογίου, το οποίο είχε φέρει κάποιες αντιρρήσεις από την αντιπολίτευση, όσο και της ίδιας συλλογής πληροφοριών του ίδιου του Δημάρχου πέρσι, μέσω συνεντεύξεων και συζητήσεων με τον κάθε πρόεδρο του χωριού. Το υλικό υπάρχει, η πρόταση επεξεργασίας υπάρχει, είναι στη διάθεσή σας, εσείς αποφασίζετε. Υπάρχει μια εξήγηση για έργα από τη ΣΕΜ, παραγωγείο, της τάξης των 100.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν 100.050 λογιά, πού πάμε. Το ενδιαφέρον όλων εστιάστηκε βέβαια στην έκθεση την οποία μας έδωσε το τεχνικό επιμελητήριο γύρω από την απορροφητικότητα η οποία υπήρξε πέρσι. Υπήρξε αδυναμία απορροφητικότητας, όντως, και γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν τα έργα τα οποία ήταν να γίνουν στον αστικό ιστό της πόλης, μέσα στην πόλη της Καστοριάς, ενώ αντίθετα υπήρχε ιδιαίτερη μέρημνα για συγκεκριμένες περιοχές, αγροτικές περιοχές του Δήμου. Ζήτησα από τις τεχνικές υπηρεσίες να μου δώσουν το σύνολο των επενδύσεων, των δημοτικών επενδύσεων, οι οποίες έγιναν μέσα στον Δήμο Καστοριάς. Ηλεκτροφωτισμός, έργα, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ. Υπάρχουν ορισμένες περιοχές οι οποίες έχουν πάρει πρίκα δεκαετίας. Και αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε. Και φυσικά, βέβαια, αυτά τα έργα δεν αναγράφονταν στο τεχνικό πρόγραμμα, κύριε Πάθη. Αλλά σίγουρα έχουν μπει και πίνακες σε αθλητικές εγκαταστάσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις έχουμε τοποθετήσει λεφτά. Μεγάλα ποσά σε αθλητικές εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές. Εμείς θα γίνετε μια αγωγή, αλλά δεν έχουμε. Πόσα, όχι, εγώ δεν λέγοντας. Εγώ θα σας πω το σύνολο σε κάποιες περιοχές μπορεί να υπερβαίνει και τις 100.000. Κύριε Πάπου, σας παρακαλώ. Όχι, δεν θα λέω. Επομένως, κύριε Πρόεδρε,
Μη φωνάτε. Μα η συζήτηση εξάγεται ήσυχα και εσείς προσπαθείτε να την αλλάξετε. Να μου πει τα νούμερα που έχουν πέσει. Να πει τα νούμερα που έχουν πέσει. Πρώτο, μη φωνάτε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάθε φορά που κάνει πίνακα που ζήτησα για επενδύσεις δημοτικές οι οποίες έχουν γίνει σε ηλεκτροφωτισμό, σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν τον έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή εδώ. Επειδή ζητώ συγγνώμη εάν το προσωποποίησα. Λοιπόν, από εκεί και μετά μπορώ να σας δώσω όλα τα στοιχεία για το τι επενδύσεις δημοτικές έχουν γίνει σε διάφορες περιοχές. Λοιπόν, θα δούμε συγκέντρωση χρημάτων σε ιδιαίτερες. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, όταν λέμε ισόρροπη ανάπτυξη πρέπει να την εννοούμε. Και θα πρέπει να πάρουμε κάπου τα στοιχεία, να δούμε τα στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων, των προηγούμενων ετών και να κάνουμε κάτι ανάλογο, να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις απέναντι στα χωριά τα οποία έχουν αδικηθεί. Και εκεί θα σας αναφέρω και 30 και 35 και 40 χωριά. Λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα και ο κύριος Στοντολίου Καθελωτής, πώς το λόγο για την τελειώνουμε. Να αναφέρω λίγο όσον αφορά για τη ΣΑΡΝΑ. Το 2015 η απορροφητικότητα της ΣΑΡΝΑ ήταν σήμα σαν 8%. Μέχρι τον Αύγουστο του 2016 ήμουν στο 9%. Η καθυστέρηση υπήρξε, διότι έχει αλλάξει η νομοθεσία από 8-8, και το ξέρουμε τεχνικά, και αυτό υπήρξε σαν συνέπεια να καθυστερήσουν πάρα πολύ οι διαδικασίες για να δημιουργηθούν κάποια μεγάλα έργα. Αν δεν υπήρχε αυτή η εμπλοκή, σήμερα η ΣΑΡΝΑ θα έχει απορροφηθεί κάποιες ασφάλειες, όσο θα γινόταν. Όσον αφορά για την ανισοκαταλομή για πόλη και χωριά, δεν το δέχομαι αυτό γιατί έχω πίνακα, τον οποίο ξέρω πόσο σε καλό διατίθεται πραγματικά αυτά τα ποσά που έχουν διατεθεί. Και να το πει ο κύριος. Τώρα, με κάποιο χώρο, πολύ μικρό. Πόσο φορά, πολύ μικρό, πολύ σωστό. Πραγματικά για να το προλαβαίνει. Επειδή άκουσα πραγματικά με πολύ έτσι, σημασία το τι είπε ο αντιδήμαρχος της Εθνικής Υπηρεσίας και αυτό ουσιαστικά που είπε ήρθε να ισοσκελίσει το σημερινό τεχνικό πρόγραμμα με τις προηγούμενες κρίσεις. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η ΣΑΤΑ, η χρηματοδότηση της ΣΑΤΑ που παίρνουμε έχει να κάνει με την έκταση και με τον πληθυσμό. Άρα δεν σημαίνει όταν αυτή τη στιγμή πάμε να κάνουμε ουσιαστικά ανταπόδοση των πληθυσμών. Αντιφάσουμε ό,τι αφορά στην τοποθέτησή μας. Λοιπόν, αυτό. Και λέω με τον φόβο πραγματικά έχουμε να μην συμβεί. Δεν θα περάσει. Γιατί εξαιρούνται μεγάλες περιοχές χωρίς ούτε ένα ευρώ. Τι ψηφίζει το προβλήμα. Το τεχνικό προβλήμα είναι το τεχνικό πρόγραμμα. Λοιπόν. Ή μάλλον, κατά βάση φαίνεται έχουμε, τι ψηφίζουμε όχι και τι πάρω. Όσοι ψηφίζουμε όχι, θα μας φέρουν την δημιουργία. Ένα, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε, έξι, επτά, οχτώ, εννέα, δέκα, έντεκα. Εντάξει. Ναι, ψηφίζουμε, ναι. Εντάξει, ένα, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε, έξι. Εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα, έντεκα. Καλά, είναι μισό λεπτό να τα πω και το άλλο, έτσι, να μην περνάμε. Ξεκινάω από ο κύριο Πάπου. Βασιλιάδης.